Συζητήσαμε σήμερα στο πλαίσιο της προγραμματισμένης συνάντησης που είχαμε με τον Υπουργό των Εσωτερικών και τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων την πορεία υλοποίησης της μεταρρύθμισης της τοπικής αυτοδιοίκησης. Μια μεγάλη μεταρρύθμιση που είναι προς όφελος των συμπολιτών μας και της κοινωνίας και που όλοι θέλουμε βεβαίως να τη δούμε να πετυχαίνει. Αναμένουμε από την κυβέρνηση να είναι όλα έτοιμα για την επερχόμενη εκλογική διαδικασία και όπως τονίσαμε και σήμερα για ακόμα μια φορά, είμαστε έτοιμοι για όποιες διορθωτικές κινήσεις απαιτηθούν στη συνέχεια. Να ξεκαθαρίσουμε όμως ότι η Βουλή ψηφίζει νόμους και η ευθύνη της εφαρμογής ανήκει στην εκτελεστική εξουσία. Καμία μεγάλη μεταρρύθμιση, όπως είδαμε να συμβαίνει και με το Γενικό Σχέδιο Υγείας, το ΓΕΣΥ, δεν μπαίνει αυτόματα σε λειτουργία. Προβλήματα θα υπάρξουν. Αδυναμίες και κενά θα υπάρξουν. Σημασία έχει να μην αναλωνόμαστε σε επικοινωνιακά παιχνίδια αλληλοεπίρρηψης ευθυνών, αλλά να λειτουργήσουμε και να λειτουργούμε όλοι επικοδομητικά, βρίσκοντας τις λύσεις και αναλαμβάνοντας ευθύνες. Πρέπει να προχωρήσουμε με αισιοδοξία και αποφασιστικότητα για μια μεγάλη μεταρρύθμιση, την οποία συζητούσαμε για 20 και πόσα χρόνια, την οποία μετουσιώσαμε με νομοθετική ρύθμιση σε πράξη και τώρα απαιτείται να εφαρμόσουμε προς όφελος των πολιτών.